Μία εβδομάδα μετά την επίθεση κατά του Γιώργου Κουμουτσάκου και ο βασικός ύποπτος για το περιστατικό παραδόθηκε χθες, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Πρόκειται για τον 22χρονο με τον τζόκεϊ, ο οποίος διακρίνεται στο βίντεο να γρονθοκοπεί το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές έχει ποινικό μητρό, καθώς είχε κατηγορηθεί για ληστεία σε Πακιστανό το 2011. Είχε συλληφθεί ξανά το 2015 για όπλα, ενώ στο σπίτι του η αστυνομία βρήκε αυτοκόλλητα της Χρυσής Αυγής. Μαζί με τον 22χρονο παραδόθηκε και ένας 38χρονος, ο οποίος φαίνεται στις εικόνες να επιτίθεται στο βουλευτή κοντά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ο τρίτος ύποπτος είναι επίσης ένας 22χρονος, ο οποίος διακρίνεται και αυτός να επιτίθεται στο Γιώργο Κουμουτσάκο. Σήμερα προσήλθε και εξετάστηκε αναμωτή και η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς φέρεται να είναι στην ίδια παρέα με τον 22χρονο. Ναι, βρισκόμουν στη συγκέντρωση. Παραδέχομαι ότι ήμουν στο χώρο, αρνούμαι όμως την κατηγορία ότι επιτέθηκα στο Γιώργο Κουμουτσάκο. Ανακοίνωση στο μεταξύ για τις αναφορές περί ολιγορίας στην υπόθεση έβγαλε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία ενήργησε με αμεσότητα και πληρότητα. Αναφορές περί ανεπάρκειας και ολιγορίας στις έρευνες δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα.